Σας ευχαριστώ γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να οργανώσει αυτή την εκδήλωση σε μια στιγμή δυσάρεστης επικαιρότητας. Βρισκόμαστε 3 ημέρες μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, με την εντυπωσιακή άνοδο της ακροδεξιάς AfD, που ξαναμπαίνει στη Γερμανική Βουλή για πρώτη φορά μετά το 1945, και σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα της Δημοκρατίας. Η άνοδος της άκρας δεξιάς συνιστά, κατά την άποψή μας, απειλή για τη δημοκρατία. Και ο στόχος μας είναι να καταγράψουμε μέσα από το ντοκιμαντέρ της Αντζελή Κουρούνης που θα προβληθεί τις ομιλίες εξαιρετικών ομιλητών από την Ελλάδα αλλά και το διάλογο που θα ακολουθήσει 2 πράγματα. Την ισχυρή αντιφασιστική ενότητα όλων των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων, αλλά και την ανάγκη να αναδείξουμε ιδιαίτερα με βάση την ελληνική εμπειρία τον ιδιαίτερα ακραίο χαρακτήρα της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή είναι τόσο ακραία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, που ακόμη και η ηγέτης της ακροδεξιάς ομάδας ENF, Λεπέν, αρνείται να τους δεχθεί στις τάξεις της, γιατί τους θεωρεί ότι την εκθέτουν. Εμείς οι Έλληνες, όπως και όλοι οι αριστεροί και προοδευτικοί και δημοκρατικοί άνθρωποι, έχουμε υποφέρει πολλά από τον νεοναζισμό και πρέπει να συμβάλλουμε στην απομόνωση και την αποδυνάμωση αυτού του καρκινώματος στο κοινωνικό σώμα. Θεωρώ ότι αυτή η δίκη που διεξάγεται στην Αθήνα εναντίον της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, θεωρώ ότι το 2018 θα είναι επιτέλους η χρονιά που η ελληνική δικαιοσύνη θα πάρει αποφάσεις, και θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι αποφάσεις θα εναρμονιστούν με τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας και με το περιδικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών. Αυτή θα είναι και η καλύτερη απάντηση των δημοκρατικών θεσμών στη μνήμη του νεκρού Παύλου Φίσα, αλλά και όλων των θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Ο κίνδυνος για την Ευρώπη, ο κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι η ανερχόμενη άκρα δεξιά και ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής. Εμείς από τη σκοπιά μας αντίθετα πιστεύουμε ότι η δημοκρατική αριστερά, η ευρωπαϊκή αριστερά, είναι μια δύναμη που διεκδικεί αλλαγές στην Ευρώπη και σε κάθε χώρα ξεχωριστά για περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, και θεωρούμε αναγκαίο, μαζί με την οικοδόμηση ενός πλατιού αντιφασιστικού μετώπου, να προχωρήσει η Ευρώπη σε αυτές τις αλλαγές επιτέλους, γιατί όσο δεν αλλάζει, τρέφεται η άκρα δεξιά. Ευχαριστούμε την Αγγελική Κουρούνη για αυτό το δυνατό ντοκιμαντέρ. Είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Θα ήθελα να πω ότι στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ ήρθαν επίσης από συναδέλφους ευρωβουλευτές η Μαρή Πιερ Βιέ
Ευρωβουλευτήνα από το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, οι συνάδελφοι Μιλτιάδης Κύρκος, Ευρωβουλευτής του Ποταμιού, και Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής με την Ελιά, και είναι μαζί μας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαράη Καφαντάρη, που μετέχει εδώ σε μια συνάντηση, και ο Σπύρος Οδανέλης από το Ποτάμι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους διερμηνείς που μένουν λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, που ήταν η λήξη στις 9 η ώρα. Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι στη σημερινή μας εκδήλωση παρέστη ένας αριθμός ευρωβουλευτών, όχι μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, από ένα ευρύτατο πολιτικό κοινοβουλευτικό φάσμα. Και το θεωρώ μια παρακαταθήκη αυτό για την ανάγκη να οικοδομήσουμε ακόμη πιο ενεργό ένα ισχυρό αντιφασιστικό μέτωπο. Θα ήθελα να πω ότι ως αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση μονοπόλησης αυτής της ευαισθησίας, θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια ενημέρωσης, εγρήγορσης δημοκρατικής. Θα ήθελα και εγώ να σημειώσω κάτι που είπε ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, ότι υπάρχουν αυτές οι Golden Dawn Watch και το Jail Golden Dawn, που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ενημέρωσης σε μια στιγμή που έχει κάτσει η προβολή και η δημοσιότητα για τη δίκη με φωτεινές εξαιρέσεις την εφημερίδα των συντακτών και λίγα ακόμη μέσα ενημέρωσης. Και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Αντζελή Κουρούνης, και περιμένουμε την επόμενη δουλειά, το Δημήτρη τον Ψαρά για αυτά που κάνει χρόνια ερευνώντας δημοσιογραφικά το χώρο, το Θανάση Καμπαγιάννη και όλους τους συνηγόρους στη δίκη της Χρυσής Αυγής πολιτικής αγωγής που κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς στήριξη, με μεγάλη έτσι αυταπάρνηση, τον Νίκο τον Αλιβιζάτο, που είναι κορυφαίος συνταγματολόγος και που άφησε και άλλες δουλειές αυτή την περίοδο στην Ελλάδα για να έρθει να μετάσχει σε αυτή την εκδήλωση. Και δυστυχώς, παρότι η Χρυσή Αυγή στην ακρότητά της είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι δυστυχώς κομμάτι μιας ευρύτερης ανόδου της άκρας δεξιάς. Μην γελιόμαστε, το είπε κάποιος από τους ομιλητές. Υπάρχει και ένας φασισμός κρυμμένος πίσω από σινιέ κουστούμια, γραβάτες, φουστάνια πολυτελείας, ο οποίος ανεβαίνει στην Ευρώπη, και πρέπει να μην επιτρέψουμε οι ευρωπαϊκοί λαοί να ξανακάνουν τα ίδια λάθη που ματοκύλησαν την Ευρώπη πριν 80 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την Αντζελή Κουρούνη, ευχαριστώ και τους διερμηνείς από τις τρεις καμπίνες και όλους εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος αυτής της εκδήλωσης. Την παρακολούθησαν πολύ περισσότεροι, γιατί ήταν live stream και στο ίντερνετ. Θα συνεχίσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε όσα τέθηκαν επιτάπητος με αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ.